Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θεκλά Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Κομπλέ με το ψυχοεκπαιδευτικό σκυλί και ούτω καθεξής. Λοιπόν, έχουμε ένα οδηγητικό θεωρητικό βίντεο το οποίο έρχεται σε συνέχεια και σε συνάρτηση με κάποια προηγούμενα. Αυτό στο οποίο μιλήσαμε για την παρορμητικότητα και τη χαμηλή ανοχή στη ματέωση και κάποια βίντεο στο οποία μιλήσαμε για τη διαφορά μεταξύ παρορμητικότητας και αυθορμητισμού. Λοιπόν, το βίντεο αυτό έρχεται να συμπληρώσει τις πληροφορίες εκείνο το βίντεο και έχει τίτλο «Πώς μπορώ να με μαζεύω, πώς με μαζεύω, πώς να με μαζέψω». Έχω εντοπίσει ότι χαρακτηρίζομαι από παρορμητικότητα, ενδεχομένως έχω και χαμηλή ανοχή στη ματέωση. Θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο τα link για τα βίντεο που ανέφερα. Έχω παρακολουθήσει αυτά τα βίντεο και έχω συνειδητοποιήσει ότι ναι, μου συμβαίνει και εμένα αυτό το πράγμα, να αναστατώνομαι εύκολα, να απορριθμίζομαι συναισθηματικά και παρορμητικά να δρώ, δηλαδή να δρώ αυτόματα. Παρορμητικά σημαίνει μια ορμή που έρχεται από μέσα μας, η οποία μας κινητοποιεί και άμεσα δρούμε. Και στην ουσία δρούμε πάνω στο ομό συναίσθημα, στο πρωτογενές συναίσθημα. Που σίγουρα είναι αρνητικό πρωτογενές συναίσθημα αυτό το οποίο προκαλεί παρορμήσεις οι οποίες έχουν σχέση με τη χαμηλή ανοχή στη ματέωση, δηλαδή νιώθω άσχημα και αμέσως παρορμητικά λέω κάποια πράγματα, κάνω κάποιες πράξεις τα οποία εκ των υστέρων μετανιώνω και τα οποία εκ των υστέρων τρέχω και δεν φτάνω να τα μαζεύω. Σε αυτό το βίντεο θα μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις που κάνω σε σχέση με τη διαχείριση της παρορμητικότητας και της χαμηλής ανοχής στη ματέωση και νομίζω θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο εάν στα σχόλια ο καθένας από εσάς γράψετε τεχνικές που είτε μάθατε στη ψυχοθεραπεία, είτε τρόπους που βρήκατε από μόνοι σας, επινοήσατε από μόνοι σας προκειμένου να βοηθάτε τον εαυτό σας να διαχειρίζεστε τις παρορμήσεις σας. Για τη διαχείριση των συναισθημάτων είχαμε κάνει μια σειρά από webinars μέσα στην πανδημία μαζί με τη Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου και το webinar για το θυμό είχε αρκετά χρήσιμα εργαλεία μέσα. Και τώρα μου έρχεται στο μυαλό ένα ερώτημα κάτω από ένα βίντεο στο οποίο ρώτησε μια κοπέλα, έχεις πει σε αυτό το βίντεο ότι να εκφράζουμε το θυμό μας με ψυχραιμία, όχι με ηρεμία. Πώς μπορεί κάποιος να εκφράσει θυμό με ψυχραιμία? Λοιπόν, η λέξη ψυχραιμία έχει να κάνει με το ψυχρό αίμα, έρχεται ως σύνθετο της λέξης ψυχρό και αίμα και είναι το αντίθετο του να δράς με καυτό αίμα, δηλαδή να δράς παρορμητικά. Ψυχραιμία είναι η συνθήκη εκείνη η οποία χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο ο οποίος ελέγχει τις αντιδράσεις του, ελέγχει την έκφραση των συναισθημάτων του, ελέγχει τις πράξεις του, δεν δρά παρορμητικά, είναι ψυχραιμός. Ο ήρεμος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καθόλου το συναίσθημα του θυμού. Αυτό εκεί είπα, να εκφράζουμε όχι με ηρεμία. Δεν γίνεται να εκφράσεις με ηρεμία το θυμό. Αν έχεις ηρεμία, σημαίνει ότι δεν υπάρχει καθόλου θυμός στην εξίσωση. Τον έχεις αποθήσει πιθανόν πολύ βαθιά στο υποσυνείδητο σου. Οπότε παρουσιάζεσαι ως ο τύπος no problem. Έχει κάποιους τύπους που ό,τι τους πεις σου λένε no problem, δεν με ενοχλεί το ένα, δεν με ενοχλεί το άλλο. Όχι επειδή όντως δεν τους ενοχλεί, αλλά επειδή τα αποθούν στο υποσυνείδητό τους και τα αφήνουν εκεί πέρα να έχουν ζωή από μόνα τους. Να θυμηθούμε το τοπογραφικό μοντέλο του Φρόιντ, ο οποίος έλεγε ότι το ανθρώπινο εγκέφαλο, το ανθρώπινο μυαλό είναι σαν ένα παγόβουνο που στη μύτη του παγόβουνου, στην κορυφή του παγόβουνου βρίσκεται το μικρότερο μέρος που είναι το συνειδητό κομμάτι, αυτά που συνειδητοποιούμε ότι νιώθουμε, αυτά που συνειδητοποιούμε ότι σκεφτόμαστε, αυτά που συνειδητοποιούμε ότι πράττουμε και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας είναι ένα πολύ πιο μεγάλο μέρος του παγόβουνου που είναι το υποσυνείδητο μέρος, αυτά τα οποία δεν συνειδητοποιούμε ότι έχουμε
μέσα στο μυαλό μας, αλλά τα έχουμε. Και εκεί, στο υποσυνείδητο, με τη λειτουργία του συμβιβαστικού μηχανισμού άμυνας της απόθυσης, αποθούμε, σπρώχνουμε προς τα κάτω τα συναισθήματα που δεν μας αρέσουν, τις σκέψεις που δεν μας ευχαριστούν, και νομίζουμε ότι δεν τα νιώθουμε ή ότι τα ξεχνάμε, ενώ στην πραγματικότητα τα σπρώχνουμε προς τα κάτω και τα αφήνουμε να έχουν ζωή από μόνα τους. Και αυτά είναι που έρχονται και μας σαμποτάρουν. Οι παρορμήσεις μας και οι παρορμητικές μας συμπεριφορές, οι οποίες καταλήγουν να μας ταλαιπωρούν και καταλήγουν να μας φέρνουν προεκπλήξεων και εμάς τους ιδίους, πόσο μάλλον τους άλλους, έχουν origins, έχουν δηλαδή καταγωγή από τα αποθυμένα συναισθήματα, τις αποθυμένες μνήμες, τις αποθυμένες επιθυμίες. Ό,τι αποθείς δεν φεύγει. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, είπαμε, είναι τεράστιος, έχει μια τεράστια μνήμη η οποία προσομοιάζει με την χωρητικότητα 2,5 πέτα, 2,5 εκατομμυρίων gigabyte, τεράστια μνήμη ο ανθρώπινος εγκέφαλος, και τίποτα δεν ξεχνιέται, απλώς φεύγει από τη συνειδητότητα, οπότε είναι μόνο του εκεί πέρα, ανεξέλεγκτο. Λοιπόν, πάμε στην παρόρμηση και στην ψυχραιμία. Η παρόρμηση, είπαμε, έρχεται άμεσα. Δηλαδή, βιώνω ένα συναίσθημα το οποίο δεν το αντέχω, γιατί είναι ματαιωτικό. Είπαμε, έχω χαμηλή ανοχή στη ματαίωση, είμαι ένας άνθρωπος ψυχοσυναισθηματικά ανώριμος. Για να καταλάβετε αυτό το βίντεο, πρέπει να παρακολουθήσετε και τα βίντεο που σας βάζω link από κάτω, εάν δεν τα έχετε ήδη παρακολουθήσει. Δηλαδή, κάποιος που βλέπει αυτό το βίντεο για πρώτη φορά και λέει, τι λέει αυτή, είτε γνωρίζετε το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι είτε όχι, αν δεν καταλαβαίνετε τι λέω, είναι επειδή δεν έχετε δει, δεν θυμάστε, ίσως δεν έχετε πρόσφατα δει αυτά τα βίντεο που έχω στην περιγραφή. Λοιπόν, συμβαίνει ένα γεγονός, βιώνουμε ένα αρνητικό συναίσθημα, έντονα αρνητικό, δεν αντέχουμε τη ματαίωση και τα αρνητικά συναισθήματα που φέρει μαζί της η ματαίωση ή που συνάδουμε τη ματαίωση, οπότε αυτόματα, παρορμητικά, κάνουμε κάτι για να νιώσουμε εκείνη την ώρα καλύτερα. Και όλο αυτό γίνεται χωρίς να το ελέγχουμε, χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Γίνεται αυτόματα. Θέλω να θυμηθείτε τώρα, και θα το βάλω και αυτό στην περιγραφή αυτού του βίντεο, το επεισόδιο ήταν το 17ο νομίζω του podcast, όπου μιλήσαμε για το reactive abuse, την αντιδραστική βιαιότητα, και μιλήσαμε για τη συνθήκη εκείνη που το αυτόνομο συμπαθητικό σύστημα του ανθρώπου παίρνει μόνο του δράση, αναλαμβάνει μόνο του πρωτοβουλία και μας σπρώχνει παρορμητικά να αντιδράσουμε με βιαιότητα, ενώ δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε προγραμματίσει, κάτι που το έχουμε σκεφτεί, κάτι το οποίο είναι και μέσα στη ψυχοσύνθεσή μας, στο χαρακτήρα μας, στην προσωπικότητα μας. Δεν είμαστε βίαιοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι οι οποίοι μετά από χρόνια κακοποίηση εμφανίζουν αντιδράσεις αντιδραστικής βιαιότητας, αυτό συμβαίνει γιατί το αυτόματο συμπαθητικό νευρικό σύστημα λαμβάνει δράση, επειδή ακριβώς πιέζεται τόσο πολύ ο οργανισμός και βγάζει αυτή την αντιδραστική βιαιότητα, το λεγόμενο reactive abuse. Και αυτό το βίντεο θα μπει στην περιγραφή. Περιγραφή είναι το κουτί κάτω από το βίντεο που έχει μέσα διάφορες πληροφορίες για το κανάλι και για το κάθε συγκεκριμένο βίντεο. Λοιπόν, πώς μπορούμε να μαζέψουμε τον εαυτό μας και να μην έχουμε παρορμητικές αντιδράσεις και να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, τα αρνητικά κυρίως, αλλά και τα θετικά χρειάζονται ψυχραιμία, με ψυχραιμία. Μία άλλη λέξη η οποία πάει πακετάκι με την ψυχραιμία είναι η περίσκεψη. Περίσκεψη, δηλαδή να σκεφτόμαστε περί του ζητήματος προτού δράσουμε. Λοιπόν, για να ψυχρανθεί το αίμα, για να κοπάσει η πυρά μας, να πνάσει η πυρά μας που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο, για να κατεβούν οι τόνοι, πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα που το συναίσθημα το πρωτογενές, αυτό που έχουμε νιώσει κατευθείαν, να περάσει μέσα από το ψυγείο της
σκέψεις. Πώς έχουμε πει στα webinars που κάναμε τότε για τα συναισθήματα ότι μετατρέπονται τα πρωτογενή συναισθήματα σε δευτερογενή συναισθήματα? Με την παρέμβαση της σκέψης. Όταν φιλτράρονται τα συναισθήματα από το cognition, από τη διανόηση, από τη σκέψη. Άρα, για να μπορέσουμε να έχουμε καθυστερημένη αντίδραση σε ένα πρωτογενές συναισθήμα, που είναι επιδιωκόμενο, δηλαδή το θέλουμε αυτό, θέλουμε να αργήσουμε να αντιδράσουμε και μάλιστα να αργήσουμε τόσο πολύ ώστε να αποκριθούμε, να μην είναι αντίδραση, να είναι απόκριση. Η διαφορά της αντίδρασης με την απόκριση είναι ότι η αντίδραση έχει μέσα την παρορμητικότητα. Μου κάνεις κάτι, αμέσως σου κάνω κάτι άλλο. Είναι η απόκριση, έχει μέσα την περίσκεψη και το ότι ακούω τι μου λες, δίνω στον εαυτό μου το χρόνο να αντιληφθώ τι μου κάνεις και μετά αποκρίνομαι με ένα δημιουργικό τρόπο. Στο βίντεο που μιλήσαμε για την επικοινωνία, ήταν ένα πρόσφατο μακρύ οδηγητικό, οδηγούσαμε να πάμε στην Πάφο εκείνη τη μέρα. Θα το βάλω και αυτό στην περιγραφή του βίντεο. Θα έχει πολλά links αυτό το βίντεο από κάτω. Εξηγήσαμε τη διαφορά της αντίδρασης από την απόκριση. Λοιπόν, για να επιτύχουμε απόκριση και για να επιτύχουμε να ψυχρανθεί το αίμα, να επιτύχουμε ψυχραιμία, πρέπει να πάρουμε χρόνο, να δώσουμε στον εαυτό μας το λεγόμενο time out. Time out. Αυτό το σήμα δεν κάνουν οι προπονητές στον μπάσκετ, όταν ζητάνε time out. Ξέρω πόσα δευτερόλεπτα είναι το time out, 15 δευτερόλεπτα, πόσο πάει. Μας γράψετε εσείς οι αθλητικό μου μαθείς. Αν υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αγάπη στα αθλήματα, στο κανάλι μας, στην καναλάρα μας. Λοιπόν, χρειάζεται να μάθουμε να δίνουμε στον εαυτό μας time out. Είναι κάτι το οποίο θέλει επανάληψη, 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 υπενθύμηση, υπενθύμηση, υπενθύμηση. Ίσως να είναι χρήσιμο, αν μας ακούνε εδώ hot-blooded people, άνθρωποι που έχουν έτσι πολύ καυτό αίμα και εύκολα παίρνουν φωτιά και εύκολα αντιδρούν παρορμητικά. Ίσως να είναι χρήσιμο να έχουμε κάτι πάνω μας που να μας θυμίζει ότι πρέπει να πάρουμε time out. Έχετε ακούσει καμιά φορά για το λαστιχάκι? Υπάρχουν διάφορες τεχνικές με το λαστιχάκι που σου λέει ο θεραπευτής σου να φορέσεις ένα λαστιχάκι εδώ στον καρπό. Ξέρω εγώ, δεν είμαι ειδική πάνω στα λαστιχάκια, απλώς μια σκέψη κάνω. Μπορείτε να βρείτε ένα ωραίο λαστιχάκι, ξέρω εγώ, κόκκινο. Εγώ θα βάζα κόκκινο λαστιχάκι πάντως. Ξέρω εγώ, πράσινο, μπλε, ο καθένας ό,τι χρώμα θέλει. Και να έχουμε το λαστιχάκι εδώ στο χέρι, οπότε κάθε φορά που νιώθουμε ότι είμαστε έτοιμοι να εκραγούμε, είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε παρορμητικά, να τσιμπάμε το λαστιχάκι, να το χτυπάμε το λαστιχάκι, τόσο ώστε να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας time out, time out, time out. Μπορεί μια, άμα έχει έτσι και η ένας, άμα έχει και ταλέντο, μπορεί να καλλιτεχνήσει ένα μπρασελέ, ξέρω εγώ, φτιάχνουμε μακραμέ και τέτοια, που να γράφει πάνω κιόλας time out. Ναι, ίσως είναι και καλή ιδέα για εμπόρευμα για το κανάλι μας, για merch, να φτιάχναμε μπρασελέ που να γράφουν πάνω time out. Food for thought, τροφή για σκέψη. Ακόμη θα έρθει το merch. Περιμένουμε. Λοιπόν, οπότε, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας ότι χρειάζεσαι time out. Χρειάζεσαι να πάρεις χρόνο, να δώσεις χρόνο στον εαυτό σου για να επεξεργαστεί το συναίσθημα που ένιωσες αυτόματα, να το επεξεργαστεί, να το φιλτράρει μέσα από τη σκέψη, να σκεφτώ τι νιώθω τώρα, γιατί το νιώθω αυτό το πράγμα, τι μπορεί να συμβαίνει. Η πρώτη μου ανάγνωση αυτού που συνέβη και είναι αυτή. Ποια θα μπορούσε να ήταν μια δεύτερη ανάγνωση? Ποια θα μπορούσε να ήταν μια τρίτη ανάγνωση? Αν εγώ τώρα αντιδράσω παρορμητικά και μιλήσω στον ίδιο τόνο ή πω τα παρόμοια λόγια, αν αντιδράσω πίσω αυτό, τι συνέπειες μπορεί να έχει? Δηλαδή να κάτσουμε και να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις στον εαυτό μας, ερωτήσεις έγνοιες.
Έγνοιας, ναι. Και συμπόνιας. Ναι. Γιατί είναι κρίμα ο εαυτός μας. Είμαστε κρίμα. Είμαστε κρίμα να βάζουμε τον εαυτό μας τόσες φορές σε συνθήκες τις οποίες να ταλαιπωρούμαστε. Γιατί εγώ το ξέρω πολύ καλά από πικρή προσωπική πείρα ότι οι παρορμητικές αντιδράσεις πληρώνονται μετά ακριβά. Δηλαδή αρκετές φορές στη ζωή μου έχω αντιδράσει παρορμητικά και εκ των υστέρων όταν ψυχράνθηκε από μόνο του το αίμα μου, όταν επήλθε η ψυχραιμία να είπα τι πήγα και είπα τώρα. Πώς θα μαζέψω τώρα αυτή την πράξη, αυτή την κουβέντα. Ενώ αν έδινα 5 λεπτά στον εαυτό μου, μόλις συνέβη και το συμβάν, προτού αποκριθώ και το σκεφτόμουν καλύτερα και επερχόταν ψυχραιμία μετά από περίσκεψη και είχα μια απόκριση πιο ήπια, δεν θα ταλαιπωρούν. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε, για εκείνα τα 5 λεπτά τα οποία αν τα δώσουμε στον εαυτό μας θα μετριάσουμε την όποια αντίδρασή μας και πολύ πιθανό να την μετατρέψουμε σε απόκριση, για εκείνα τα 5 λεπτά που δεν δίνουμε στον εαυτό μας, μετά μπορεί να ξοδεύουμε ώρες και μέρες και μήνες και εβδομάδες για να φτιάχνουμε τη ζημιά. Και υπάρχουν και κάποιες σχέσεις οι οποίες είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητες. Για παράδειγμα, αν πας στην εργασία σου και δεν μπορείς να διαχειριστείς τα αρνητικά σου συναισθήματα και τη ματέωση και αντιδράς κάθε τρεις και λίγο με αλαζονία, με αγένεια, με δικαιωματισμό, μπορεί να χάσεις και την εργασία σου. Ακόμη και αν έχεις δίκιο, ακόμη και αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις δίκιο και σε συγκλονίζει το άδικο και σε συγκλονίζει η αδικία και δεν ανέχεσαι να αδικούνται άλλοι άνθρωποι μπροστά στα μάτια σου ή δεν ανέχεσαι να αδικείς εσύ. Αν πάρεις το χρόνο σου και δώσεις 5 λεπτά στον εαυτό σου με το που θα αντιληφθείς ότι συμβαίνει κάτι το οποίο σε αναστατώνει, μέχρι να επεξεργαστείς το συναίσθημα το πρωτογενές, να το μετατρέψεις σε δευτερογενές, να το περάσεις από το φίλτρο της σκέψης και της περίσκεψης, μπορεί, άμα συμβεί αυτό ξανά και ξανά και ξανά, να χάσεις και την εργασία σου. Και δεν είναι εποχές αυτές τις οποίες ζούμε που μπορούμε να το... We can afford it, ενώ είναι δύσκολες εποχές οικονομικά, πάρα πολύ δύσκολες. Δεν είναι μια εποχή που άμα χάσεις τη δουλειά σου, έλα και τι έγινε, δεν βρίσκεις εύκολα δουλειές. Δεν λέω να ανεχόμαστε κακοποιητικές συμπεριφορές, ούτε λέω να είμαστε ανεκτικοί σε οποιοδήποτε είδους κακοποίηση. Απλώς λέω να είναι η απόκρισή μας σε όλα αυτά πιο ψύχρεμη, πιο μελετημένη, πιο εξισορροπητική, ούτως ώστε να έχει και το maximum αποτέλεσμα. Τι σημασία έχει αν εγώ, τι αξία έχει αν εγώ μόλις νιώσω άβολα, μόλις νιώσω ματέωση, μόλις νιώσω ένα αρνητικό συναίσθημα, αν εγώ αρχίζω και ορίομαι, αρχίζω και τσιρίζω, αρχίζω και κάνω παρορμητικές συμπεριφορές, τι αξία έχει αν αυτές οι παρορμητικές μου συμπεριφορές δεν θα φέρουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα, που είναι ίσως να περάσω ένα μήνυμα ή να οριοθετήσω τους άλλους ανθρώπους. Αυτό που λένε όταν φωνάζεις χάνεις και το δίκιο σου, εφαρμόζεις αυτή την περίπτωση. Δεν λέω να μην φωνάζουμε, η πρώτη φωνακλούμε εγώ. Δεν λέω να μην έχουμε πάθος και ένταση στις διεκδικήσεις μας, αλλά αυτές οι διεκδικήσεις μας, αυτές οι οριοθετήσεις μας, αυτές οι πράξεις που κάνουμε για να αφήσουμε το αποτύπωμα μας στον κόσμο, να είναι όσο γίνεται πιο αποδοτικές, πιο ψύχρεμες, πιο αποτελεσματικές. Δηλαδή, άτε, έβαλα τις φωνές. Έβαλα τις φωνές και ξέδωσα. Προσωρινά ξέδωσα. Γιατί μετά θα ξεκινήσει άλλος κύκλος ματέωσης, γιατί θα έχω κυρώσεις, θα αντιδράσουν οι άλλοι πίσω, θα μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο. Ακόμη και σε μια σχέση διαπροσωπική, μια σχέση ερωτική για παράδειγμα, ή μέσα σε ένα γάμο. Κάνει ο άλλος κάτι, εσύ απότομα, άμεσα ξεφορτώνεις. Δεν μένει εκεί το πράγμα. Ο άλλος που προσλαμβάνει όλα αυτά που ξεφορτώνεις, μπορεί να μην αντιδράσει αμέσως ή αν αντιδράσει αμέσως να σου δώσει πίσω αυτό που του δώσες επί 5, επί 10 ή τις έδωσες και να πάμε σε ένα φαύλο κύκλο.
Χρειαζόμαστε οι άνθρωποι να παίρνουμε χρόνο, time out, για να σκεφτόμαστε τα συναισθήματά μας, να τα φιλτράρουμε τα συναισθήματά μας, να τα αφήνουμε να υπάρχουν και να μας δίνουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα όλα τα συναισθήματα. Ακόμη και το συναίσθημα του πένθους είναι χρήσιμο και του πόνου το συναίσθημα είναι χρήσιμο και του θυμού το συναίσθημα είναι χρήσιμο και της απογοήτευσης το συναίσθημα είναι χρήσιμο, αλλά όχι παρορμητικά. Είναι χρήσιμο με μια σοφή και όρημη αντιμετώπιση. Σε μια σοφή και όρημη αντιμετώπιση. Δεν λέω να μην νιώθουμε τα συναισθήματα μας, ούτε λέω να τα ακυρώνουμε τα συναισθήματα μας, ούτε να τα τσαλαπατούμε, ούτε να τα αποθούμε στο υποσυνείδητο μας. Καμία σχέση. Απλώς λέω να δώσουμε χρόνο προτού τα αποθηκεύσουμε. Απλώς λέω να δώσουμε χρόνο προτού τα διαχειριστούμε, προτού τα εκφράσουμε. Τόσο ώστε να τα εκφράσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όταν θα τα αποθηκεύσουμε στη μνήμη μας, να τα αποθηκεύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πάλι, προς όφελος μας. Αυτές είναι οι σκέψεις μου γύρω από την παρορμητικότητα, τη διαχείριση της παρορμητικότητας και το καθεξής. Θα χαρώ πραγματικά να διαβάσω στα σχόλια χρήσιμες δικές σας τοποθετήσεις, εμπειρίες για το τρόπους που δοκιμάσατε. Αν κάποιος έχει δοκιμάσει το λαστιχάκι να μας πει. Αυτά.